Τι θα είναι από τη Δευτέρα, να δούμε βέβαια για το Σαββατοκύριακο και να πούμε ότι μετά την απογευματινή μπόρα που επηρέασε σήμερα την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στις πληγήσεις περιοχές δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον από πλευράς βροχοπτώσεων. Τα εντονότερα φαινόμενα αύριο και την Κυριακή θα εκλωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπου εκεί θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και στα υπόλοιπα βέβαια τοπικές βροχές, όμως όχι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Η θερμοκρασία φαίνεται να είναι σε καλά επίπεδα, τουλάχιστον για το Σαββατοκύριακο, γύρω στους 12 βαθμούς στα βόρεια και στους 16 με 17 στην υπόλοιπη χώρα. Το σημαντικότερο στοιχείο για το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως Όλγα είναι και της μεταβολής του καιρού, ναι. Είναι από το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα, όπου τη Δευτέρα θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και θα εκδηλωθούν τη Δευτέρα χιονοπτώσεις. Ναι. Όπως βλέπουμε όλα τα κεντρικά και τα βόρεια, θα χιονίσει εδώ πέρα και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και στα βόρεια προάστια σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Η θερμοκρασία, όπως βλέπουμε, δεν θα ξεπεράσει τους 3 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 5 με 6 στα υπόλοιπα και τους 12 στα νησιά του Αιγαίου, όπου εκεί, σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνηση, θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Η πιο κρύα ημέρα, και με οι άνεμοι επίσης πρέπει να πούμε ότι θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ. Mm-hmm. Η πιο κρύα ημέρα πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δείχνουν ότι θα είναι η Τρίτη, όπου τα χιόνια θα κατέβουν πλέον μέχρι και, και την Πελοπόννησο. Θα χιονίσει ακόμα και σε παιδινές περιοχές κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδος. Οι βοριάδες θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα της Τρίτης και μετά. Και για να καταλάβουμε το πόσο μεγάλη θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, αρκεί να δούμε τις θερμοκρασίες που πιάσαμε σήμερα και τις θερμοκρασίες που θα έχουμε την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα στην Αθήνα έχουμε 18. Δεν περιμένουμε ο υδράργυρος στην Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, να ξεπεράσει τους 3 βαθμούς. Δηλαδή θα έχουμε μια διαφορά 15 βαθμών. Ίδια κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη, από τους 17 μόλις στους 2 βαθμούς Κελσίου. Στη Λάρισα από τους 16 βαθμούς στους 2. Στην Ορεστιάδα από τους 16 βαθμούς που σημειώθηκαν σήμερα, μόλις 2 βαθμούς κάτω από το 0, δηλαδή 18 βαθμούς διαφορά. Στη Δράμα από 14-4 και στη Φλόρινα από τους 11 βαθμούς που σημειώθηκε σήμερα μέγιστη θερμοκρασία, η μέγιστη την ερχόμενη Τρίτη θα είναι οι 4 βαθμοί υπό το 0, δηλαδή θα έχουμε ολικό παγετό. Αυτά τα στοιχεία, λιγάκι προσοχή και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει αυτή η κακοκαιρία για ένα διήμερο. Από την ερχόμενη Τετάρτη και μετά φαίνεται το κύμα αυτό της κακοκαιρίας να υποχωρεί.